Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Θα θέλετε να μας πείτε το ρόλο πλέον της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στην νέα τάξη πραγμάτων πολιτικά. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη ήταν πάντα με τον Α ή τον Β τρόπο, με το ένα όνομα ή το άλλο, στην καρδιά του πολιτικού συστήματος, και το γεγονός ότι ήταν η μόνη παράταξη η οποία έφερνε προτάσεις για την Ελλάδα είναι ο λόγος που την κράτησε τόσα χρόνια δυνατή και ζωντανή. Περνάει μια δύσκολη περίοδο και λογικό είναι, αλλά ο κόσμος που έχουμε και η γνώση που υπάρχει μέσα στο ΠΑΣΟΚ και κατ' επέκταση στη Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι αυτό το οποίο μας δίνει την ελπίδα ότι μόνο από εδώ μπορεί να υπάρξει ένα πραγματικά επικοδομητικό σχέδιο για τη χώρα. Κάποιοι λένε ότι έχετε συσπηρωθεί προκειμένου να παίξετε ρόλο και πάλι στην εθνική πολιτική σκηνή, να στηρίξετε ενδεχομένως τον πρώτο που θα εκλεγεί, προκειμένου να λάβετε μέρος στη νέα κυβέρνηση. Η δική μου θέση είναι πολύ διαφορετική. Είναι σημαντικό ότι συσπηρωνόμαστε, αλλά το προϊόν της συσπήρωσής μας πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα ένα σχέδιο για τη χώρα. Καμία συνεργασία με κανένα κόμμα δεν πρέπει να γίνει με μόνο στόχο να μοιραστούν κάποιες θέσεις και κάποια οφίτσια σε κάποια από τα δικά μας τα στελέχη. Ο μόνος λόγος να συνεργαστούμε είναι για να πετύχουμε 5 πράγματα για την Ελλάδα, τα οποία θέλουμε να πετύχουμε. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα καταγράφοντας τις θέσεις και τις προτάσεις μας για τη χώρα και για το πώς θα φύγουμε από την κρίση. Βλέπετε σύντομα εκλογές? Τις εκλογές τις κρατάει ένας άνθρωπος στα χέρια του, δυστυχώς για το πολιτικό μας σύστημα. Αυτό όμως το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι όταν γίνει μια εκλογική αναμέτρηση να γίνει με όρους πραγματικά πολιτικούς και όχι με όρους θυμικούς όπως έχουν γίνει τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Τις ανανεώσεις τις κάνει ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ. Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Ναυπλίου. Και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον κόσμο ο οποίος ήρθε να μας θυμίσει με την παρουσία του. Καλό στο Βήμα, τον Νίκο Παντερμαλή, το γραμματέα της τοπικής οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Άργους. Και να συνεχίσει. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Αγαπητά μέλη της παράταξης, θεσμικοί εκπρόσωποι της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, προοδευτικοί πολίτες της Δημοκρατικής Αργολίδας. Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη συγκέντρωση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για το 2017 στην Αργολίδα, της πλέον μεγαλύτερης Δημοκρατικής Συμπαράταξης, και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Η ηχηρή σας παρουσία εδώ σήμερα είναι ένας αδιάψευστος δείκτης ελπίδας για το μέλλον. Μιας ελπίδας την οποία κάποιοι αποπειράθηκαν να λιδωρήσουν, να στρεβλώσουν, να εκφυλίσουν. Αλλά εμείς με τα στεναρά δημοκρατικά μας αποθέματα την διαφυλάξαμε με υπευθυνότητα, εθνική στρατηγική, ήθος και αξιοπρέπεια απέναντι στον πολιτικό αμοραλισμό και οπορτουνισμό των οποίων γίναμε μάρτυρες τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζουμε στην προοπτική που έχει χαράξει η ηγεσία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, η οποία στοχεύει στην ενότητα, στη διεύρυνση και στην ανανέωση. Καθημερινά επιδιώκουμε συναντήσεις με κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικούς φορείς, μαθητές, φοιτητές, νέους, ανθρώπους κάθε ηλικίας, προκειμένου να αφουγκραστούμε τα προβλήματά τους, να συζητήσουμε και να μπορέσουμε να βρούμε επιτέλους εκείνες τις λύσεις που χρόνια τώρα αναζητάμε, όχι απλά για να ξεφύγουμε από την οικονομική κρίση η οποία μαστίζει τον λαό μας τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως για να δημιουργήσουμε μια νέα Ελλάδα την οποία δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε, ίσως και να δημιουργήσουμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια καλά, να είναι πολλά και ασφάλιστη και πλούσιοι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ξεκινάς να ακούσεις μετά. 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 Ξεκινάς να ακούσεις μετ